Γεια σας, καλωσορίζω στο Τρίκορ Φημοσυνίας και στο ηλιοτριβείο της οικογένειας Αναγνωστόπουλου. Η οικογένεια Αναγνωστόπουλου δραστηριοποιείται στην παραγωγή ελαιολάδου πάνω από ένα αιώνα και διαθέτει δύο ηλιοτριβεία, στο Μάνεση και στο Τρίκορ Φημοσυνίας. Παράδοση για εμάς αποτελεί και η συνεργασία μας με την Αλφα Λαβάλ, αφού συνεργαζόμαστε μαζί της πάνω από 30 χρόνια. Η κάθε μονάδα μας έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας ελαιοκάρπου μέχρι 15 τόνους την ώρα. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ελαιολάδου μας το εξάγουμε, είτε χύμα είτε τυποποιημένο. Στη συνεχή μας παρουσία σε διεθνείς διαγωνισμούς ποιότητας ελαιολάδου, κορυφαία μας στιγμή αποτελεί η κατάκτηση του διπλού χρυσού μεταλλίου ως το καλύτερο μονοποικιλιακό ελαιόλαδο κοροναίκης ποικιλίας. Η καθιέρωσή μας στην παγκόσμια αγορά είναι αποτέλεσμα της ποιοτικής παραγωγής προϊόντων που έχουμε εξασφαλίσει με τις καινοτόμες τεχνολογίες Αλφα Λαβάλ. Η αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί αυτά τα 30 χρόνια μας σωθεί στην προσπάθεια για συνεχή ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας. Έτσι, τα τελευταία 10 χρόνια, μετά από πρόταση Αλφα Λαβάλ για δοκιμή και εγκατάσταση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, είμαστε οι πρώτοι παγκοσμίως που δοκιμάσαμε και εγκαταστήσαμε τεχνολογία των Conthermo, καθώς επίσης είμαστε οι πρώτοι παγκοσμίως που δοκιμάσαμε τον Decatur Sigma 9, όπως και τις αντλίες SRU. Με τις αντλίες αυτές πετύχαμε σταθερή τροφοδοσία σαν Decatur αλλά και μείωση πλαστικοποιητών διότι δεν έχουν πλαστικά και ελαστικά μέρη. Η προσέγγιση της Αλφα Λαβάλ και η συνεργασία μας για την ανάπτυξη του συστήματος των Conthermo ήταν αρχικά για να παράξουμε ποιοτικότερο ελαιόλαδο. Στη συνέχεια, μετά από μελέτες αλλά και στην πράξη, παρατηρήσαμε ότι μειώνεται σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται για την παραγωγή ελαιολάδου. Αυτό συνεπάγεται και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, των εργατορών καθώς και των εκπομπών ρήπων. Αν δημιουργούσαμε και φτιάχναμε ένα ηλιοτριβείο σήμερα σαν οικογένεια, θα επιλέγαμε πάλι εξοπλισμό από την Αλφα Λαβάλ γιατί έχουμε μείνει απόλυτα ικανοποιημένοι μέχρι τώρα. Βγάζουμε ελαιόλαδο αρκετά χρόνια, έχουμε ηλιοτριβεία από το 1896. Το 1997 δοκιμάσαμε την τεχνολογία της Αλφα Λαβάλ και από τότε δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε πάλι σε τίποτα άλλο. Το 2015 σε συνεργασία με την Αλφα Λαβάλ προσπαθήσαμε να βρούμε κάτι καλύτερο ως προς την ποιότητα του ελαιολάδου. Θυμάμαι την εποχή που ξεκινήσαμε να στήσουμε τα Conthermo. Ήταν όλη η τεχνική της Αλφα Λαβάλ εδώ μέχρι να μπορέσουμε να τα συναμολογήσουμε και να τα φέρουμε εκεί που θέλαμε. Γιατί δεν είχε ξαναμπεί ποτέ σε παραγωγή ελαιολάδου Conthermo. Τελικά τα καταφέραμε, το στήσαμε και πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Το Conthermo βοήθησε σίγουρα στην αύξηση κερδοφορίας της επιχείρησης και βγάλαμε και ένα λάδι πολύ ανώτερο από αυτό που βγάλαμε μέχρι τότε. Με το Conthermo μειώσαμε αρκετά τους χρόνους. Το πρωί όταν ξεκινάμε να βάλουμε το ελαιοτριβείο να δουλέψει, θέλαμε περίπου μια μισή ώρα. Τώρα σε ένα τέταρτο βγάζουμε λάδι. Δηλαδή κερδίσαμε μια ώρα για ένα τέταρτο το πρωί και άλλη μια μισή ώρα το βράδυ που έπρεπε να κλείσουμε. Αυτό μεταφράστηκε σε λιγότερο ρεύμα, εργατόρες, νερό. Στην καθημερινότητα, γιατί είναι δύσκολη η εργασία του ηλιοτριβείου, είναι ότι έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν η δυσπιστία των παραγωγών. Εμείς είχαμε πιστέψει, αγωνιστήκαμε δύο χρόνια. Τελικά τους πείσαμε, το καταλάβανε και οι ίδιοι. Επανήλθε πολύ περισσότερους πελάτες από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα ξαναγυρίσουμε πάλι στην πρώτερη εποχή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην Αλφα Λαβάλ μου άρεσε πάντα ο επαγγελματισμός των ανθρώπων που ήταν πίσω από το όνομα της Αλφα Λαβάλ και τα μηχανήματα. Πιστεύω ότι το σέρβις της Αλφα Λαβάλ είναι σε άριστο επίπεδο. Όσες φορές έχουμε χρειαστεί, είναι πάντα παρόντες. Τους τεχνικούς της Αλφα Λαβάλ, ό,τι ώρα του 24ωρου τους χρειαστούμε, απαντούν στο τηλέφωνο. Και συνήθως τα περισσότερα προβλήματα λύνονται μέσω τηλεφώνου. Σε όσους γνωρίζω που ασχολούνται σοβαρά με το επάγγελμα, τους λέω να πάρουν οπωσδήποτε Αλφα Λαβάλ. Δεν υπάρχει
άλλη εταιρεία να μπορέσει να τους προμηθεύσει τα μηχανήματα που θέλουν. Δεν πρόκειται να φύγω από την Αλφα Ρωμαίο, μάλλον ποτέ.